Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές σχετικά με κάποιους κωδικούς. Όσον αφορά το σχέδιο των εσόδων, στη σελίδα 11 αναφέρεται ένας κωδικός 4218.001, απαιτήθηκε 31.017 510.218.57. Στη σελίδα 11. Θα ήθελα μια ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο. Τι αφορούν αυτοί οι κωδικοί, το ποσό, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Τι αφορά. Το 32.18.001. 510.218.57. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο των εξόδων, των δαπανών, θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το κωδικό. Σελίδα 6, τις δαπάνες μου τώρα, κωδικός 0-0-4-4-4-2, δικαστικά έξω και έξω δεκτέρες δικαστικών αποφάσεων ή συμβαστικών τάξεων. Απλά μια διευκρινήση για το τι αφορούν αυτά τα δικαστικά έξω. Επίσης, σελίδα 9, σελίδα 9, κωδικός 00-6821, φορολογικά πρόστιμα και προς αυξήσεις χρήσης. Εδώ βλέπουμε έναν κωδικό ο οποίος 31.17 έχει διαμορφωθεί σε 4.000 και τώρα βλέπουμε να κάνει μια εκκίνηση που θα έχει διαμορφωθεί σε 300.000 και αντίστοιχα περνάει ένας κωδικός στο σχέδιο των δαπανών για το οικονομικό του 18.300.000. Μιλάμε για μια τεράστια αύξηση από 4.300.000. Θα ήθελα να διευκρινίσω τι αφορά αυτά τα προβλητικά πρόστιμα και προς αυξήσεις χρήσης. Τέλος, σελίδα 11. Κωδικός 0085-11. Προβλέψεις μη ίσπραξης πρακτέων υπολείπων. Ένα ποσό το οποίο αυτό το τρίμηνο είναι αυτό λίγο αυξημένο σε σχέση με την ανθρώπινη γενομορφή τη Δανία Δρόμου, στι 466.000, 831.89. Αυτά σε δύο φάσει και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαντρελιάδη. Έχουμε μαζί μα τον υπάλληλο τη Ομική Υπηρεσία, κ. Λιουκακή. Θα ήθελα να δώσει απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιουκακή. Να μην γίνουν και άλλες ερωτήσεις για να απαντήσουν. Διαδικαστικά. Θα πάμε να ρωτήσουμε λίγο το υπάλληλο. Μετά. Μετά, κύριε. Ή ίδιο πρέπει να ρωτήσω. Στη συνέχεια, κύριε Γεωργιάκη, παρακαλώ. Και από το 511, 518 και 57 είναι το σύνολο των απαιτήσεων που έχει. Είναι οι απαιτήσεις από προηγούμενα οικονομικά έτη και είναι οι απαιτήσεις που υπήρχαν 31 ετών του 2017. Υπάρχει σε ένα ποσό, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μέχρι να επαναβιωθεί στην αρχή του 2018 να αναλυθεί σε περισσότερα ποσά. Έχω φέρει εδώ δύο σελίδες, οι οποίες είναι αναλυτικά περιγράφουν έτσι, πώς αθροίζεται. Οπότε μπορώ να το δώσω. Ναι, να το πάρω αυτό και απλά πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή αυτό το κωδικό είναι η πρώτη φορά που εντάθεται, γιατί προηγουμένως ο προϋπολογισμός του 2017 είναι μελλοντικός. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σε σχέση με το παρελθόν, έχει αυξηθεί αυτή η εγγραφή, είναι μειωμένη, κατά πόσο είναι αυξημένη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν το έχω δει στην κυρία, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει, κύριε Γεωργιακή. Για το τελευταίο, το 461, αυτό το κωδικού 00851, είναι βγαίνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο που περιγράφεται στην υγεία και είναι το ποσό από το 511, το οποίο
προβλέπει ότι δεν θα εισπραχθεί. Και γι' αυτό το παρουσιάζει στον εξόδου. Δηλαδή προβλέπει το στοιχείο ότι από τα 511 δεν θα εισπραχθούν αυτά, θα εισπραχθεί διαφορά. Και έτσι δεσμεύεται τον προϋπολογισμό των εξόδων και δεν κάνει κάποιες δαπάνες, αλλά να κάνει τη διαφορά τους. Να μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση από τις 400.000 που βλέπουν εδώ πέρα, υπάρχουν 460.000. Έτσι βγαίνει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν αυξάνεται πολύ από τις προηγούμενες χρονιάς. Έτσι γιατί το ίδιο τρόπο υπολογίζω. Τώρα για το 400.000 και για το 160 είναι. Δεν μπορούμε. Κύριε Ζημά.